Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον τονισμό των κύριων σημείων μέσα στον χρόνο και εάν υπάρχουν μία ή δύο ερωτήσεις, οι σχολιαστές, καλύτερα στο τέλος, αν θέλουν να σχολιάσουν όλα, Γιάννη. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, σχολιασμός, παρατήρηση. Ερώτηση. Ναι. Έχουμε κάποια μελέτη, βάζουμε συνέχεια τη διαστολική πίεση μέσα. Υπάρχει κάποια νεότερη μελέτη που να λέει ότι πρέπει να θεραπεύουμε τη μεμονωμένη διαστολική υπέρταση σε πρωτογενή πρόληψη? Όχι, δεν υπάρχει σε οδηγίες αυτό. Άρα λοιπόν, αν έχουμε έναν άντρα 125-100, lifestyle changes. Εξαρτάται και από τις συνοσιρότητες οι οποίες Όχι, υπάρχουν. Όχι, είναι πρωτογενής πρόληψη, δεν έχει τίποτα. Μισό λεπτό, δεν είναι. Θέλετε κάτι να... Είναι παχυσαργία. Άρα πράγματι θα βοηθούσε. Ναι, ναι. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να δούμε τις συνοσιρότητες και να προσπαθήσουμε να τον αντιμετωπίσουμε. Αυτός ο άρρωστος συνήθως, εάν είναι έτσι ψυχρό, όπως το λέτε το περιστατικό, είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Αλλά συνήθως αυτοί οι άρρωστοι έχουν ήδη και άλλα προβλήματα που χρειάζονται να αντιμετωπιστούν. Και γι' αυτό το λόγο μπορεί να... Ο στόχος, αυτό το οποίο δεν μπορούμε να απαντήσουμε, είναι ο στόχος πόσο χαμηλά θα φτάσει η διαστολική πίεση. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι δεν μπορούμε να την κατακριμνήσουμε, διότι τις περισσότερες φορές αυτή η διαστολική πίεση είναι ο οδηγός για να μπορέσει να λειτουργήσουν τα στεφανιά αγγεία, να αιματωθεί η καρδιά και τα σημαντικά όργανα. Και άρα αυτό είναι που δεν μπορούμε να πούμε. Αλλά το ότι πρέπει να είναι κάτω από το 90 η πίεση, ναι, πρέπει να είναι κάτω από το 90 η πίεση και κάτω από το 85, όπως λένε οι Ευρωπαίοι. Οι Αμερικανοί δεν είναι ακόμη πιο αυστηροί, μιλάνε για το 80 χιλιοστά στην διαστολική πίεση. Ως μεμονωμένη αρτηριακή διαστολική πίεση δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες. Αν υπάρχει άλλη ερώτηση. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Προχωρούμε στην...